Αίθουσα συνεδριάσεων πρόκειται να εισέλθουν 12 διακεκριμένα άτομα χρησιμοποιώντας 3 εισόδους. Εδώ τώρα βέβαια κάποιος πρέπει να πηγαίνει το μυαλό του στη διανομή αντικειμένου στις υποδοχές, διότι τα 12 άτομα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία είναι και μάλιστα 12 διαφορετικά αντικείμενα, έτσι και λέω διαφορετικά γιατί το λέει και ρητά η εκφώνηση, αλλά ακόμα και αν δεν το έλεγε, έχουμε πει ότι τα άτομα είναι πάντα διαφορετικά, εκτός και αν καθορίζει ρητά η εκφώνηση ότι είναι όμοια. Και μας λέει βεβαίως ότι επιπλέον σε κάθε είσοδο θα επιτραπεί να εισέλθουν το πολύ 6 άτομα. Οπότε λοιπόν διανέμουμε τα άτομα στις εισόδους. Αυτή είναι η διαδικασία. Όπου βέβαια θα προσέξουμε ότι σε κάθε μία είσοδο πρέπει να μπουν το πολύ 6 άτομα. Και πάμε να δούμε τι λέει μετά. Σχηματίστε γίνεται συνάρτηση και υποδείξτε τον όρο του οποίου ο συντελεστής θα μας δώσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα τα 12 άτομα. Αν έχει σημασία η σειρά με τον οποίο εισέρχονται τα άτομα σε κάθε είσοδο. Άρα τα πράγματα είναι καθαρά. Πρόκειται για ένα πρόβλημα διανομής διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Και εδώ τώρα λίγο να επιμείνουμε όσον αφορά την παρουσίαση περισσότερο της απάντησης, γιατί νομίζω ότι είναι σαφές ότι το πρόβλημα είναι διανομή διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Ξεκινάμε και θα γράψουμε στο καθαρό μας ότι χρησιμοποιώ εκθετική γεννήτρια συνάρτηση. Εκθετική γεννήτρια συνάρτηση, διότι είναι πρόβλημα διανομής διαφορετικών αντικειμένων, έτσι, πρόβλημα διανομής διαφορετικών αντικειμένων. Και τώρα εδώ πέρα το έχουμε πει για την ώρα ότι είναι διανομή διαφορετικών και μετά για να καθορίσουμε τη σειρά, έτσι, θα πούμε ρητά ότι πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο με το αντίστοιχο παραγωγικό, εντάξει. Άρα κάθε όρος, το αναφέρουμε αυτό ρητά στην απάντησή μας, κάθε όρος θα πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο παραγωγικό διότι έχει σημασία η σειρά με την οποία εισέρχονται τα άτομα. Εντάξει, οπότε λοιπόν απλά λεκτικά, το τονίζω αυτό, λεκτικά προτού προχωρήσουμε, θα αναφέρουμε ότι θα πολλαπλασιάσουμε κάθε όρο της εκθετικής σειράς με το αντίστοιχο παραγωγικό, τα άτομα λοιπόν στις εισόδους. Αυτό είναι μια παραγραφούλα την οποία καλό θα είναι να την έχετε κάπου, ούτως ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Κατά τα άλλα, η μορφή της απάντησης είναι αυτή την οποία έχουμε συζητήσει, δηλαδή ότι θα γράψουμε απαριθμητή για κάθε μια υποδοχή και επίσης θα υποδείξουμε τον όρο του οποίου ο συντελεστής θα είναι ίσως με όσα αντικείμενα μοιράζουμε. Οπότε πάμε τώρα για την πρώτη υποδοχή. Στην πρώτη υποδοχή έχουμε έναν περιορισμό το πολύ 6. Άρα στην καταγραφή της σειράς έχω 1 και χ, προσοχή τώρα εδώ, και 2 παραγωγικό, έτσι, όπως έχουμε και στο υπολογιό μας, χ τετράγωνο δια 2 παραγωγικό και 3 παραγωγικό χ τρίτης δια 3 παραγωγικό και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι και το 6 παραγωγικό χ στην έκτη δια 6 παραγωγικό. Όλο αυτό είναι υψωμένο στην τρίτη δύναμη, διότι είναι ένας απαριθμητής για κάθε υποδοχή και έχουμε τρεις υποδοχές, ενώ ο όρος του οποίου θα αναζητήσουμε το συντελεστή είναι του χ στη 12η δια 12 παραγωγικό. Προσοχή, εδώ δεν πολλαπλασιάζουμε, στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Αυτά λοιπόν σχετικά με την άσκηση αυτή εδώ, μια εύκολη άσκηση μοντελοποίησης, όπου βέβαια επιμείναμε λίγο στον τρόπο διατύπωσης όταν έχουμε να κάνουμε με διανομή διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Λέμε ότι έχουμε μία διανομή διαφορετικών, πολλαπλασιάζουμε όμως κάθε όρο με το αντίστοιχο παραγωγικό, γιατί έχει σημασία η σειρά. Είναι σαν να λέμε ότι πολλαπλασιάζουμε με τους τρόπους διάταξης των αντικειμένων μέσα στην υποδοχή.